Να πούμε ότι ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και δύο ανήλικα 11χρονα, δύο δίδυμα παιδάκια που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην παιδοχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους. Τι έγινε όμως, ακόμη οι συνθήκες δεν έχουν διευκρινιστεί. Λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί, στο 7ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Γιαννητσών Αλεξανδρίας, το αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονο συγκρούστηκε πλαγιομετρητικά με το όχημα στο οποίο επέβαινε 55χρονο οδηγό με τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα. Νεκρή αναθύθηκε μία 88χρονη που επέβαινε στο αυτοκίνητο του 73χρονου, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση τη πυροσβεστική υπηρεσία για να απεγκλωβιστούν άλλα 4 άτομα. Στο σημείο έσπευσαν 3 πυροσβέστε με ένα όχημα, οι οποίοι απεγκλώβησαν του επιβαίνοντα. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο των Γιαννητσών και από εκεί, όπω είπαμε, τα δύο ανήλικα διδυμάκια που νοσηλεύονται στην Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, Εύη Καλίνη.